Καλημέρα, βρισκόμαστε εδώ στην παραγωγή με δύο... Είμαστε, ναι, εδώ είναι το Αμπέλι, η περιβόητη χωράφα, που είναι ένα μεγάλο χωράφι, είναι 72 στρέμματα, έχουμε φυτεμένα τα 36 και τα μισά από αυτά είναι τα μαυροθύλικα. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε να μαζεύουμε σήμερα, πάντα στο τέλος Αυγούστου περίπου πέφτει το μαυροθύλικο. Το μαυροθύλικο είναι μια γηγενής ποικιλία της ΚΟ, υπήρχε από την εποχή του Ιπποκράτη. Είναι το περιβόητο μαύρο κρασί το οποίο αναφέρει και ο ίδιος ο Ιπποκράτης ότι έπινε και ήταν ένα κρασί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια παραλίγο θα το χάναμε. Τον 20ο αιώνα δηλαδή ό,τι υπήρχαν τα ξεριζώσανε, κάποιοι έπαψαν να ασχολούνται με τα μπέλια και κάποια στιγμή στις αρχές ας το πούμε του 21ου αιώνα, δηλαδή πριν καμιά δεκαριά χρόνια περίπου, ο πατέρας μου αποφάσισε ότι ήθελε να τη σώσει αυτή την ποικιλία. Βρήκαμε ότι υπήρχαν ακόμα μερικές ρίζες στην Ίσυρο και από αυτές τις πολλαπλασιάσαμε, έγινε διεθνώς αναγνωρισμένη ποικιλία. Είναι προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης Δωδεκανήσου όμως, όχι μόνο ΚΟ. Και από αυτό φτιάχνουμε το περιβόητο Black Lady, το μαυροθύλικο, το κρασί μας που είναι πραγματικά μαύρο, όπως το βλέπετε και εδώ πέρα. Είναι μεγάλες ρόγες, μεγάλα τσαμπιά που είναι κατάμαυρα και φανταστείτε ότι αυτά δεν είναι και πάρα πολύ όρημα, είναι η πρώτη μέρα που μαζεύουμε, θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε για 4-5 μέρες. Είναι πάρα πολύ παραγωγικό, ειδικά φέτος μας έβγαλε καμπόσο. Αυτό είναι μετά το τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου, ναι. Μαζεύουμε αρχές Αυγούστου, όλα είναι ξηρικά εν τω μεταξύ. Εμείς εδώ πέρα δεν ποτίζουμε καθόλου, που σημαίνει ότι μαζεύουμε λίγο πιο νωρίς από τους υπόλοιπους. Άρα ξεκινάμε από 1η Αυγούστου το Μερλό, αντί της Παναγιάς, ξέρω που είναι κάποια άλλα ενοπία. Εμείς ξεκινάμε από 1η Αυγούστου πάντα το Μερλό. Μετά είναι το Σειρά. Έχει σειρά το Σειρά. Και μετά το 15 Αύγουστο, κάπου 20-25 μέχρι και 27 ανάλογως τη χρονιά ξεκινάμε το μαυροθύλικο. Σήμερα δηλαδή, όσο 25 νομίζω έχει ο μήνας σήμερα, το ξεκινήσαμε επί της ουσίας. Δηλαδή, και θα πάει μέχρι τέλος του μηνός. Τα σταφύλια έχουν και αυτά ονομασία δηλαδή. Το κάθε σταφύλι είναι άλλη ποικιλία. Είναι άλλο, εντάξει, ένα φρούτο είναι, αλλά είναι όπως υπάρχουν starling, μήλα ξέρω εγώ, υπάρχουν σταφύλια, το καμπερνέ που είναι το πιο διάσημο και το οποίο θα το μαζέψουμε μετά, αρχές Σεπτεμβρίου, τελευταίο. Το Μερλό είναι το δεύτερο πιο γνωστό ας πούμε στον κόσμο, το Σειρά και το Μαυροθύλικο είναι μια ποικιλία που δεν υπάρχει πάρα πολύ διαδεδομένη, την έχουμε μόνο εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα. Είμαστε το πρώτο ενοπείο παγκοσμίως που το έκανε εμπορικά, που έφτιαξε κρασί Μαυροθύλικο ας πούμε και προσπαθήσαμε να διασώσουμε την ποικιλία. Ο πατέρας μου μάλιστα σκοτώθηκε κυριολεκτικά να τα κάνει, ήταν εδώ πιο πάνω όταν τα φύτευε ας πούμε που είχε το ατύχημα με το τρακτέρ και σκοτώθηκε και γι' αυτό αποφασίσαμε ότι αφού έδωσε τη ζωή του για αυτό το πράγμα έπρεπε οπωσδήποτε να συνεχίσει και ο ιός μέχρι τέλος. Ναι, μέχρι όσο πάει. Και είναι και ένα ωραίο σταφύλι ας πούμε και μας φτιάχνει ωραίο κρασί, οπότε γιατί όχι. Συνήθως πόση ποσότητα... Η ποσότητα πάει ανάλογα με τη χρονιά. Επίσης, επειδή έχουμε το μαυροθύλικο, δηλαδή φυτέψαμε και πιο πρόσφατα, είναι μικρά τα μπέλια, νεαρά, δεν έχουν τόση μεγάλη παραγωγή. Η παραγωγή πηγαίνει χοντρικά μέχρι έναν τόνο ένα στρέμμα. Δηλαδή, σε μια καλή χρονιά, 36 στρέμματα θα μπορούσαν θεωρητικά να βγάλουν 36 τόνους. Συνήθως βγάζουμε περίπου το μισό από αυτό. Φέτος είναι αρκετά παραγωγική χρονιά. Πιστεύω να ξεπεράσουμε τους 20 τόνους. Συνολικά μιλάω από τις 4 ποικιλίες. Πέρσι βγάλαμε ας πούμε καμιά δεκαριά εκεί. Εκεί κυμαίνεται, 10 με 20 για την ώρα. Κάποια στιγμή ίσως φτάσουμε και τους 30. Αμήν. Θα πούμε και αμήν. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Steve μου, είδαμε πώς μαζεύουμε το σταφύλι, τώρα θα πάμε πώς το παράγουμε.
Αφού λοιπόν το μαζέψουμε, που όπως είδατε σήμερα ήταν και από τις δύσκολες μέρες, γι' αυτό με βλέπετε ακόμα καταϊδρωμένο, αλλάξει. Μια χαρά. 7 μπλουζάκια, μεσημέρι πια. Συνήθως τελειώνουμε κατά τις 12 η ώρα το αργότερο, δηλαδή μαζεύουμε 6 με 11, 11.30, άντε 12 τελευταία βόλτα. Σήμερα καθυστερήσαμε λιγάκι. Μετά έχουμε τρεις διαδικασίες που ακολουθούμε εδώ πέρα. Η μία είναι ότι το σταφύλι το σπάμε, το πατάμε κατευθείαν και το κάνουμε ροζέ. Βγαίνει αυτό εδώ πέρα το πλατανάκι, το ροζ, το οποίο είναι φτιαγμένο με το καμπερνέ και το σιρά. Αυτά τα δύο σταφύλια δεν τα συνδυάζουμε για να κάνουμε ροζέ. Η δεύτερη διαδικασία είναι να το κάνουμε ερυθρινοποίηση, δηλαδή παίρνουμε τα σταφύλια, τα σπάμε στο σπαστήρα που είδαν πίσω τα παιδάκια πριν. Και από εκεί ξεχωρίζει το κοτσάνι και μένει ένας σταφυλοπολτός, ο οποίος είναι το σταφύλι μαζί με το δέρμα του και μαζί με τα κουκούτσια του. Αυτό όλο μπαίνει στον εινοποιητή, σε μια μεγάλη δεξαμενή, στον οποίο ανακατεύεται για κάποιες μέρες, 4 μέρες, 5 αναλόγως. Είναι η διαδικασία με την οποία θα φτιάξουμε και το μερλό, το μονοποικιλιακό, και το καμπερνέ το μονοποικιλιακό, και το σιρά που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, και το μαυροθύλικο βέβαια, το οποίο θα μείνει και λίγο παραπάνω γιατί είναι και πιο μαύρο το χρώμα του, και εκείνο το προσέχουμε και λίγο περισσότερο. Που είδαμε πριν λίγη ώρα. Που είδαμε πριν λίγη εκείνα τα σταφύλια. Αυτά λοιπόν σήμερα, αυτά που είδες στα τελάρα, τα οποία τα έφερα και τα ξεφόρτωσα τώρα. Πολύ δύσκολη δουλειά όμως. Θέλει χέρια όμως. Θέλει χέρια και θέλει εργάτες. Δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό ήθελα να σα προσθέσω. Θέλει χέρια, θέλει εργάτες. Είναι δύσκολο. Είναι να έχεις πολλά παιδιά. Εγώ έχω 5 παιδιά. Καλά είναι. Βοηθάνε, ένα-δύο βοηθάνε. Άρα στο μέλλον θα έχεις βοήθους. Λέμε, άμπα, δεν νομίζω. Μόνο η Έμιλη. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσουν την. Η μεσαία μου κόρη είναι που βοηθάει εδώ καθημερινά. Τα υπόλοιπα εντάξει. Ο ένας ο γιος έρχεται που και που, μαζεύει, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό, Στίβ, που τα παιδιά δεν ακολουθούν την. Αυτό που κάνει ο πατέρας. Τι να παραπονεθώ εγώ, γενικά. Γιατί εγώ το έκανα όλοι. Γενικά. και εμένα ο πατέρας μου, ας πούμε, φώναζε με τη μουσική και τι θα κάνεις και τι κιθάρες θα τρως και γκρίνιαζε και τέτοια, και από αυτό ζούμε τώρα. Άμα δεν ήταν η μουσική, εμείς θα είχαμε πεθάνει στην πείνα. Δεν περιμένω εγώ να ζήσω από το ενοποιείο. Άλλωστε και ο πατέρας μου δεν έγινε αγρότης, τα γεράματα θυμήθηκε. Τα σταφύλια και τα μπέλια κλπ. Και φαντάζομαι και τα δικά μου τα παιδιά θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, θα κάνουν αυτό που τους αρέσει και μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσουν να γίνουν ηνοποιοί ή να γίνουν τραγουδιστές ή να γίνουν καθηγητές αγγλικών. Όλες οι δουλειές, ο καθένας ό,τι του αρέσει. Κανείς δεν ξέρει τον δρόμο που θέλει να διαλέξει το παιδί. Ναι, και εγώ δεν. Εγώ μάλιστα και παρόλο που ο ίδιος έχω σπουδάσει, ποτέ δεν είπα σε κάποιο παιδάκι γιατί και τι κατάλαβα που σπούδασα. Εντάξει, πάλι στα χωράφια μέδες και κουβαλώ σταφύλια. Εντάξει, δεν πήγε χαμένο, δεν θεωρώ. Δηλαδή, εγώ δεν σπούδασα για το πτυχίο για να κάνω κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα. Σπούδασα γιατί με ενδιαφέρεται το αντικείμενό μου. Και από την άλλη, τα δικά μου τα παιδιά δεν τα έχω πιέσει να τους πω θα πας οπωσδήποτε να κάνεις αυτό ή θα κάνεις το άλλο. Καθένας. Δεν νομίζω πως το σήμερα μπορεί να πιέσει ένα παιδί τι θα διαλέξει. Ειδικά είδαμε και με τις δουλειές πως είναι και πόσους αρχιτέκτονες βλέπουμε να τυλίγουν τα σουβλάκια στο πτυχίο τους κλπ. Ο γιος ο μεγάλος το λέει σε σουβλατζίδιο, ας πούμε. Το παιδάκι μια χαρά είναι, έχει σταθερό επάγγελμα. Δεν θέλει να ακολουθήσει δηλαδή εδώ την δικιά σου. Όχι, δεν του άρεσε καθόλου. Ήρθε μια-δύο φορές να μαζέψει, δεν του άρεσε το. Δούλευε κάποτε σε ένα συνεργείο, τώρα δουλεύει σε ένα σουβλατζίδιο και είναι και ευχαριστημένος εκεί και έχει και καλό αφεντικό. Και τα πάνε μια χαρά. Και δεν έχει λόγο να κάνει κάτι διαφορετικό. Τελείωσε την Άγκο μάγειρας. Και νομίζω έχει βρει το δρόμο του, ας πούμε, στη ζωή. Τώρα ο δεύτερος θέλει να ασχοληθεί με κομπιούτερ και πολύ καλά κάνει το παιδί. Η κόρη μου μεγάλη, θα δούμε και αυτή, τώρα πάει λύκειο, δεν έχει κατασταλάξει. Η μεσαία πιθανόν στο ενοποιείο και η μικρή, λέμε, οπωσδήποτε θα γίνει τραγουδίστρια. Άρα, ακολουθεί το επάγγελμα του μπαμπά. Κάποιο πρέπει να ακολουθεί το επάγγελμα. Και το επάγγελμα του τραγουδιστή εδώ τελικά, πέρα από το ενοποιείο. Αυτό και μεταφραστής, κάνω μεταφράσεις. Έχω ένα μεταφραστικό γραφείο, ας πούμε. Διοργανώσεις συναυλιών, αναλόγως διάφορα τέτοια. Πολλά. Πώς τα προλαβαίνετε όμως, Στίβ, με αυτά. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξυπνώ 5 το πρωί και δουλεύω σε ρί μέχρι τα μεσάνυχτα και κοιμάμαι μία. Δηλαδή αυτές τις 5 ώρες αρκεί να ξεκουραστείτε και ο εγκέφαλος να παράγει όλα αυτά που λέτε. Εντάξει, να σου πω η αλήθεια τώρα, αυτό συμβαίνει το καλοκαίρι, τον Αύγουστο δουλεύουμε τόσες ώρες. Και φέτος η αλήθεια με τον κορονοϊό δεν δουλέψαμε και πολύ, μην έχουμε και παράπονο, ήμασταν 6 μήνες διακοπές, ας πούμε, με το χειμώνα. Η αλήθεια τα επαγγέλματα, γιατί εγώ ήμουν και στο σχολείο μέχρι πέρσι και δίδασκα,
συνδυάζονται. Γιατί κάποιες δουλειές είναι παραπάνω το καλοκαίρι, όπως η μουσική. Το χειμώνα δεν τραγουδάμε, τα καλοκαίρια τραγουδάμε στα ξενοδοχεία κλπ. Το χειμώνα πάλι έχεις άλλες δουλειές στο ενοπείο, είναι πιο χαλαροί ρυθμοί. Μεταφράσεις κάνεις κατά καιρούς αναλόγως πότε θα σου τύχουν. Δηλαδή συνδυάζονται οι δουλειές. Εγώ μάλιστα είχα χρόνο και να παίζω επιτραπέζια με τους φίλους μου το χειμώνα εδώ πέρα και να πίνουμε κανένα κρασάκι. Και θέατρο έκανα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπω εδώ μπροστά μου 4 με 5 μπουκάλια κρασί. Έχουμε 8 συνολικά ετικέτες. Απλά βγάλαμε τώρα τυχαία 4. 8. Άρα και τις 8 απολαμβάνουμε το χειμώνα, τις γεύσεις αυτές. Ναι, τα κόκκινα κυρίως. Δηλαδή, το ροζέ μπορείς να το πιεις καλοκαίρι, κρύο. Επίσης πέρσι είχαμε κάνει δοκιμαστικά μαλαγουζιά, συρθικό, λευκό δηλαδή κρασί. Το οποίο είναι καθαρά καλοκαιρινό. Και πέρα από αυτά που βλέπετε εδώ πέρα βέβαια, και επειδή έλεγα και πριν για τη διαδικασία, είναι και το ασφενδιανό, το κλασικό γλυκό με ψήμα που έχουμε εδώ από το παραδοσιακό δισκό. Και τα τηλέφωνα. Θα το κόψεις φαντάζομαι αυτό το κομμάτι με το τηλέφωνο, είτε πάει σε δει. Θα το κόψεις. Και βέβαια έχουμε 8 ετικέτες, όπως έλεγα πριν, για την διαδικασία παραγωγής. Δηλαδή πέρα από το ροζέ, το οποίο είναι καμπερνέ με σειρά, πέρα από τα μονοποικιλιακά καμπερνέ με ρολό σειρά και το μαυροθύλικο που είναι και το ναυαρχίδα μας, ας πούμε, το ιδιαίτερο κρασί μας, έχουμε και το γλυκό, το ασφενδιανό, με ψήμα. Τι σημαίνει ψήμα? Παίρνουμε το μούστο, όπως κάνουμε με το ροζέ, όταν σπάσουμε τα σταφύλια τα πατάμε κατευθείαν, δεν τα αφήνουμε να πάρουν χρώμα. Και αυτό το μούστο τον βράζουμε επί τόπου. Παραδοσιακά αυτό το κάνανε σε ξύλινες φωτιές, αργότερα σε γκαζάκια ή με ηλεκτρικές χύτρες, ας πούμε, οτιδήποτε. Το βάζεις σε ένα καζάνι ουσιαστικά, τα ανακατεύεις, το καθαρίζεις, το φιλτράρεις και από εκεί γίνεται κάτι σαν καραμέλα. Δηλαδή υπάρχει ένας χυμός σταφυλιού που είναι συμπυκνωμένος, γιατί αφού εξατμίζεται το νερό, αυτό που μένει είναι πιο γλυκό από ό,τι θα ήταν κανονικά. Δεν υπάρχει προσθήκη ζάχαρης. Σε αυτό μάλιστα δεν προσθέτουμε απολύτως τίποτα, ούτε με τα μπισουλφίδ, ούτε απολύτως τίποτα. Είναι το κάθε σταφύλι, το κάθε σταφύλι έχει και το γλυκισμά του μέσα. Προφανώς, το κάθε σταφύλι είναι γλυκό, είναι φρούτο. Οπότε έχει τα φυσικά ζάχαρα μέσα. Αυτά τα ζάχαρα λοιπόν, όπως είναι συμπυκνωμένα, το ανακατεύουμε με κανονικό μούστο, που δεν τον έχουμε ψήσει, δεν τον έχουμε βράσει. Το ψήμα δηλαδή, όπως το ονομάζουμε εμείς στα σφεντιού, το ανακατεύουμε τον κανονικό μούστο και έτσι μισό-μισό περίπου βγαίνει, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ζύμωσης, βγαίνει το κρασί, το γλυκό, το ασφεντιανό. Τι είναι η ζύμωση τώρα, εξηγώ για ανθρώπους που δεν έχουν σχέση, γιατί και εγώ μην νομίζετε ότι τα ξέρα. Εγώ όταν έφτασα να φτιάξω ενοπείο δεν ήξερα τι είναι ο μούστος. Και ντρεπόμουν να ρωτήσω, γιατί είχα ενοπείο. Δεν επιτρέπεται ένας ενοπείος να ρωτάει τι είναι ο μούστος. Δεν πρόλαβε ο παμπάς να στα εξηγήσει. Δεν πρόλαβε ο κακομοίρης, σκοτώθηκε απότομα και ανέλαβα εγώ, έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Ήταν μια διαδικασία την οποία την είχαμε προγραμματίσει μαζί βέβαια, γιατί το ξεκινήσαμε μαζί το ενοπείο, ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε να κάνουμε τις αιτήσεις, τα χαρτιά φυτεύαμε μαζί και ήμουν από δίπλα, με σκοπό ότι κάποια στιγμή εγώ και αδερφοί μου θα τα αναλαμβάναμε, ας πούμε, και ήταν ήδη συνταξιούχος ο πατέρας μας, οπότε δεν είχε σκοπό να το έχει για πάντα, το ήξερε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήταν, και ήταν απότομος και ο θάνατός του, δηλαδή δεν ήταν και στο πρόγραμμα να τα αναλάβω εγώ ξαφνικά το 13. Τώρα αφού γνωρίζεις ότι δεν έχει κέρδος, το κρατάς μόνο και μόνο για τον μπαμπά, για την ψυχή. Μα γι' αυτό το φτιάξαμε. Το φτιάξαμε για να προστατεύσουμε ουσιαστικά την ποικιλία του μαυροθύλικου, το οποίο ήταν είδος υπό εξαφάνιση. Και για το οποίο έδωσε ο πατέρας μας τη ζωή του. Δηλαδή αφού ήταν το όνειρό του και αφού έδωσε τη ζωή του για αυτό το πράγμα, έπρεπε οπωσδήποτε να το κρατήσουμε, τουλάχιστον για να σωθεί η ποικιλία του σταφυλιού. Από εκεί και πέρα είναι και ένα ενδιαφέρον επάγγελμα. Τώρα, αν έβγαζε και λεφτά, μπορούσα εγώ από εδώ μέσα να βγάζω έναν μισθό, ώστε να μπορώ να ασχολούμαι με αυτό και να μην πρέπει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, θα το έκανα. Κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα μπορεί από εδώ πέρα να βγαίνει έστω ο μισθός ενός εργάτη. Αυτά τα κουβαλήματα που κάνω, ας πούμε, και όλα λένε. Εντάξει, και οι ώρες που πρόλαβα, να το πληρώνω έστω ένα υποτυπώδες, ας πούμε, ένα μισθό. Ίσως κάποια στιγμή γίνει και αυτό. Εύχομαι. Ίσως γιατί να μεγαλώσετε την παραγωγή, μήπως. Δεν συμφέρει. Άμα βάλεις κάτω τα νούμερα. Δεν συμφέρει, γιατί όταν έχεις μεγαλύτερα, δηλαδή πιστεύω ότι για τα δεδομένα τα δικά μας, τα δικά μου, εμένα προσωπικά εννοώ και σαν οικογένεια,
Αυτό που πρέπει να έχω είναι ένα ενοποιείο μικρό, το οποίο να βγάζει ποιοτικό κρασί σε μικρές ποσότητες και να το πουλάει σε κάποια συγκεκριμένα εστιατόρια, ας πούμε εδώ στο νησί, κάποιους φίλους γνωστούς, σε σούπερ μάρκετ και κάβες κλπ. Δεν είμαστε για πολλά, γιατί εάν ξεπεράσουμε ένα όριο φιαλών, τις οποίες ας πούμε εγώ τις εμφιαλώνω μόνος μου με το χέρι. Κάνω την εμφιάλωση με το χέρι, βοηθάει η κόρη μου, βάζει τις ετικέτες και τα καψίνια. Ακόμα πιο δύσκολο. Κλπ. Λοιπόν, εάν εγώ τώρα αυτό το πράγμα πάω στο επόμενο στάδιο, δηλαδή πάω ας πούμε στις 30.000 φιάλες, στις 50.000 φιάλες, θα αναγκαστώ να αγοράσω μηχανήματα, έξτρα λεφτά. Θα αναγκαστώ να προσλάβω υπάλληλο, οπότε τα έξτρα λεφτά που θα, αν τα έβγαζα, θα τα πρέπει να τα πάρει ο υπάλληλος, το ΙΚΑ κλπ. Και κάποια στιγμή όταν θα έχεις παραγγελίες, γιατί από τη μια λέμε δεν έχουμε πελάτες, από την άλλη αν είχα εγώ τόσους πελάτες που να θέλανε ας πούμε το χρόνο 10, 20, 30.000 φιάλες, θα έπρεπε να προσλάβω και έναν οδηγό και θα έπρεπε να αγοράσω και ένα αυτοκίνητο για να τα μεταφέρω. Οπότε πιστεύω ότι το κόστος, δηλαδή, και επειδή ξέρω και άλλους συναδέλφους συνοποιούς, οι οποίοι βγάζουν νούμερα λίγο πιο πάνω από μένα, διπλάσια, τριπλάσια από μένα, δεν είναι συμφέρον. Νομίζω ότι αυτά που βγάζουμε, αν τα πουλούσαμε, θα ήμασταν καλύτερα από ότι να ανέβουμε ένα επίπεδο. Από εκεί και πέρα να ανέβεις δύο επίπεδα, τρία επίπεδα και αρχίσεις να κάνεις τζίρους ας πούμε εκατομμυρίων και βγάζεις ας πούμε 100.000 φιάλες ή 200.000 φιάλες και έχεις ένα τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ, προφανώς εκεί θα είναι και το ποσοστό κέρδους μεγάλο. Θα έχεις κόστος 800.000, λέω τώρα εγώ ένα νούμερο τυχαίο, και θα έχεις στην τσέπη σου 200.000 στο τέλος της χρονιάς. Εμείς όμως δεν είμαστε για τέτοιες επενδύσεις ούτε για τέτοια νούμερα. Και μας αρέσει να είναι, εμένα προσωπικά δηλαδή, να είναι και ένα μικρό οικογενειακό ενοποιείο που να το μπορούμε να το ελέγξουμε. Σαν χόμπι παράδειγμα. Ναι, για την ώρα είναι χόμπι, αλλά να είναι ένα επάγγελμα ας πούμε, το οποίο να μπορεί να μας αποδίδει μια επιχείρηση οικογενειακή, η οποία να μπορεί να μας αποδίδει λεφτά και να μπορούμε να βγάζουμε ένα χαρτζηλίκι από εδώ μέσα και να το ευχαριστιόμαστε κιόλας και να μπορούμε να πίνουμε και τα κρασάκια μας και να μπορούμε να ελέγχουμε και την ποιότητα πάνω απ' όλα. Γιατί όταν ξεφύγεις τα νούμερα και γίνεις μια μεγάλη επιχείρηση, μετά γίνεις επιχειρηματίας, πάβεις να είσαι εινοποιός. Μετά είσαι πίσω από ένα γραφείο και χτυπάς κομπιουτεράκι. Και ξεχνάς τα πάντα. Ναι, δεν θα προλάβεις να ασχοληθείς, ας πούμε, με το κάθε κρασί, με την κάθε ετικέτα, με το καλλιτεχνικό κομμάτι, με το εμπορικό κομμάτι. Και φυσικά αυτό που κάνουμε, να μπεις στο χωράφι και να κουβαλήσεις τα τελάρα και να ελέγξεις το σταφύλι. Μια ρόγα. Μετά από αυτό που είδα σήμερα, όχι, δεν νομίζω πως. Ναι. Μετά από αυτό που λέμε τώρα, θα τα κάνεις και αυτό. Ήδη φέτος δηλαδή δυσκολευόμαστε που έχουμε λίγο παραπάνω παραγωγή. Δηλαδή, πιστεύεις, Τίμο, ότι φέτος πήγε καλά η εισοδιά? Η εισοδιά πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως έχω πει και σε διάφορους φίλους που δεν έχουν σχέση με τα δικαιώματα. Εμένα η δικιά μου θεωρία, και δεν ξέρω οι άλλοι που αν συμφωνούν μαζί μου, οι αμπελουργοί μάλλον, όχι, δηλαδή αυτοί που έχουν αμπέλια. Εμένα η θεωρία μου είναι ότι ίσως με το lockdown που έγινε σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα προφανώς, πήραν τα πάνω τους οι μέλισσες, πήραν τα πάνω τους τα υπόλοιπα έντομα, πήρε τα πάνω της η φύση γενικότερα. Δηλαδή ίσως υπήρχε λιγότερη ρήπανση και αυτό βοήθησε τα αμπέλια. Λέω τώρα, εγώ δική μου υπόθεση, μπορεί και να κάνω λάθος. Αλλά πάντως τέτοια καλή παραγωγή δεν είχαμε ποτέ. Δηλαδή μιλάμε για διπλάσιες ποσότητες από πέρσι και πολύ καλύτερη ποιότητα. Βέβαια, πέρσι εμένα ήταν χάλια η χρονιά μου έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν τυχαίο γεγονός. Και το 18 ήταν πολύ κακή χρονιά, νομίζω για όλα τα εινοποιεία εδώ στην ΚΟΠ, για τα αμπέλια δηλαδή εδώ στην ΚΟΠ. Γιατί είχαμε πλημμύρες, είχαμε πάρα πολλές βροχές. Εμείς δεν τις θέλουμε. Το αμπέλι δεν τη θέλει τόσο πολύ. Θέλει όμως την κατάλληλη ώρα να βρέξει. Αν δεν βρέξει, λέτε. Ναι, να βρέξει ώρα, το χειμώνα, όχι να βρέξει Ιούνιο που μας τάραξε πέρσι. Ναι. Μου σγώσαμε πια. Κάποια στιγμή είχα βρεθεί με κάποια κυρία σε ενοποιείο που ήμουνα, μου είπε: αν δεν βρέξει και αυτή τη βδομάδα, εμείς θα καταστραφούμε, λέει, το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Χειμώνα για... όμως. Ναι, ναι. Πήγε λίγο πίσω οι βροχές και μου έλεγε: αν δεν έρθουν οι βροχές, εμείς καταστραφήκαμε. Δεν θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Λέω: αυτοί ξέρουν καλύτερα και λέω. Ναι, προφανώς. Μα το χειμώνα εννοείται ότι. Γι' αυτό και σας ρώτησα αν πήγε καλά η σεζόν. Πήγε, όχι, από πλευράς παραγωγής, η σοδιά η δικιά μας. Και έχω μιλήσει και με άλλα εινοποιεία περίπου, από όσο κατάλαβα, και οι υπόλοιποι έχουν λίγο βελτιωμένες παραγωγές. Βέβαια, ο καθένας στεναχωριέται φέτος για άλλους λόγους. Ναι. Και καλά, εμείς που έχουμε κόκκινο κρασί, φανταστείτε τώρα οι συνάδελφοί μας που έχουν λευκό κρασί. Εγώ αυτό το σκέφτομαι και λέω πώς θα τα βγάλουν πέρα. Άνθρωποι οι οποίοι υπολόγισαν ότι θα υπήρχαν, ας πούμε, 1 εκατομμύριο τουρίστες το καλοκαίρι και θα πίναν 1 εκατομμύριο φιάλες κρασί, τα οποία τα περισσότερο είναι λευκό.
Και κάνανε τους προγραμματισμούς τους από πέρσι και βάλανε λευκά σταφύλια και φτιάξανε λευκά. Γιατί είναι έτοιμο αυτό το κρασί. Δεν είναι ότι θα το βγάλουνε τώρα για να το πει ο κόσμος τώρα. Είναι το κρασί που μαζέψανε πέρσι. Την περσινή σοδιά, η οποία πιθανόν στην ΚΟΗ υπάρχουν 200-300 χιλιάδες φιάλες αυτή τη στιγμή λευκό κρασί, το οποίο χαλάει στις αποθήκες. Και το οποίο οι άνθρωποι το φτιάξανε με το σκεπτικό ότι θα πουλιότανε φέτος το καλοκαίρι. Ναι, και δεν πουλήθηκε. Δεν πουλήθηκε, δεν έχει μείνει πίσω. Και εγώ το έχω το πρόβλημα αυτό με το ροζέ, γιατί και το ροζέ δεν έχει μεγάλες αντοχές, ας πούμε, στον χρόνο. Δεν είναι κρασί που παλαιώνει. Αντιθέτως τώρα αυτό, παράδειγμα το μαυροθύλικο, αυτό έχει ένα φελό 20 ετίας πάνω. Άμα δεν το πουλήσω φέτος, δεν θα το πουλήσω του χρόνου, δεν θα το πουλήσω το αντίχρονο, μέχρι το 2040, αν έχει, αυτό είναι του 2015, μέχρι το 2035 θα το παλαιώνουμε και θα το πίνουμε όποτε θέλουμε. Yeah. Δεν έχω ανάγκη να το πουλήσω σε τουρίστα φέτος, ας πούμε. Δεν έχω τέτοιες πιέσεις. Βέβαια, οι πιέσεις οι δικές μας, όπως είπα και πριν, αφού εγώ τραγουδάω σε ξενοδοχεία κλπ, είναι διαφορετικές. Από τη στιγμή που δεν ανοίξαν τα ξενοδοχεία στην ώρα τους, χάσαμε ήδη τη μισή σεζόν. Θα χάσουμε και την ουρά στο τέλος από ό,τι φαίνεται τον Οκτώβριο, ας πούμε. Οπότε μιλάμε για τεράστια καταστροφή σε αυτό που ήταν για μένα το βιοποριστικό μου επάγγελμα, που είναι η μουσική. Δηλαδή, εγώ από εκεί που περίμενα να βγάλω λεφτά δεν θα τα βγάλω. Το ενοπείο θα χάσει κάποια λίγα, ούτως ή άλλως τη χάσαμε. Και εντάξει, με λίγα λόγια, Steve μου, μία χαμένη σεζόν, αλλά όχι. Μία χαμένη για όλου. Όταν έχεις ένα νησί. Χαίρομαι που σας ακούω όμως έτσι ψυχραιμός και με χαμόγελο. Τι να κάνω, να κλαίω. Χαίρομαι, γιατί άλλοι σε λίγο θα πάμε σε κανένα γιατρό. Μα είμαστε προφανώς. Ποτέ δεν ήμουν εγώ τόσο στρεσαρισμένος στη ζωή μου. Μπράβο, Steve. Και όλοι μας το ίδιο. Όταν έχουμε ένα νησί το οποίο είναι βασισμένη οικονομία τόλη πάνω στον τουρισμό, γιατί κάποιος δεν το συνειδητοποιεί, λέει, έλα μωρέ. Ο άλλος ντομάτες έχει, τι τον πειράζει, δεν έχει ξενοδοχείο, μα και αυτός που έχει ντομάτες, εχθές ήμασταν με τον αντιπεριφερειάρχη, αυτά συζητούσαμε. Αυτός που έχει ντομάτες θα πουλήσει το ξενοδοχείο ή σε εστιατόρια. Αυτός που έχει καρπούζια θα πουλήσει το ξενοδοχείο. Αυτός που έχει μέλια, εχθές ήταν ένας συνάδελφος που έχει μέλια, μας έλεγε αυτή την ιστορία. Πάνε όλα για πέταμα. Θα αφήσουν τις μέλισσες να πεθάνουν. Όλοι μας, δεν είναι μόνο αυτός που έχει λευκό κρασί. Και αυτός που έχει κόκκινο. Είναι και, το ένα έτσι, φέρνει το άλλο. Λοιπόν, και βέβαια οτιδήποτε επάγγελμα να σκεφτείς στην ΚΟ. Από τα μίνι μάρκετ που πουλάνε τσιγάρα, μέχρι ακόμα και τα βενζινάδικα, μέχρι και οτιδήποτε δηλαδή δουλειά. Εγώ θα σας πω, συνεργεία αυτοκινήτων. Λες καλά, αφού τι συνεργεία αυτοκίνητα φτιάχνει. Μα και ο τουρίστας θα πάει να πάρει το ενοικιαζόμενο, θα χαλάσει το ενοικιαζόμενο, θα δουλέψει και το συνεργείο αυτοκίνητο, θα δουλέψει και το βουλκανιζατέρ. Άμα δεν έχεις τουρισμό, δεν έχεις τίποτα. Και εμείς. Τώρα, ας πούμε, που φτιάχνουμε, λέω το Ασφενδιανό. Το Ασφενδιανό δεν είναι για τουρίστες, είναι για τους Έλληνες. Το φτιάχνουμε εδώ για τους ντόπιους. Στο Ασφενδιανό, εμείς δεν βγάζουμε καν ποσοστό κέρδος. Είναι πολύ μικρό το κέρδος. Είναι ουσιαστικά τιμή κόστους, ας πούμε. Και το κάνουμε ακριβώς επειδή ήταν το αγαπημένο κρασί και του πατέρα μου και διάφορων συμπατριωτών του από το Ασφενδίο. Έτσι, διάφοροι άνθρωποι της γενιάς αυτής που τους αρέσει και τους θυμίζει τα νιάτα τους και θέλουν να το αγοράζουν. Αυτό το κρασί, πώς θα το πάρει. Μια καμαριέρα σε ξενοδοχείο που δεν δούλεψε το καλοκαίρι και η ανεργία της θα είναι λειψή το χειμώνα. Πώς θα το πάρει ο κυπουρός του ξενοδοχείου που το χειμώνα, ας πούμε, δεν θα έχει να φάει και δεν θα έχει να πάρει ψωμί για τα παιδιά, το κρασί θα παίρει. Ναι, ή παπούτσια ή οτιδήποτε. Είναι ένας φαύλος κύκλος τώρα. Είπαμε ότι η κατανάλωση της μιας κρίσης είναι τα ρούχα, το φαγητό και το παπούτσι. Ναι. Το πιο, τα βασικά, ναι, τα τρία που, ναι, θέλουμε. Ναι. Και οτιδήποτε, ας πούμε. Κάποια πράγματα θα αναγκαστούμε βέβαια να τα αγοράσουμε, έτσι. Θα πάρουμε τα πιο φτηνά. Αυτός που θα αγόραζε παπούτσι από ένα παπουτσάδικο της ΚΟ, ας πούμε, και θα άφηνε κάποια λεφτά, τώρα θα πάει στο Κινέζικο και θα πάρει πιο φτηνό για να βολευτεί για το χειμώνα ή θα πάρει ένα ζευγάρι εκεί που θα έπαιρνε δύο. Αυτός που θα έπαιρνε δύο παντελόνια θα πάρει ένα. Αυτός που θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, καινούργια σχολικά είδη στα παιδιά του θα πει, έλα να σου πω, βολέψουμε τα περσινά. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί όταν τα έσοδα είναι κυρίως από τον τουρισμό και μηδενιστεί ο τουρισμός, γιατί ουσιαστικά φέτος μιλάμε για μια. Εμείς ζούμε στήμη με τον τουρισμό. 90%. Δηλαδή, εγώ τώρα το βλέπω στους τζίρους τους δικούς μου που είμαι ξενοδοχείο, που είμαι εινοποιώ, δεν είμαι ξενοδοχείο και δεν είμαι ούτε καφετέρια ούτε μπαράκι. Και οι τζίροι που έχουμε εμείς, παρόλο που δουλεύουμε κυρίως με Έλληνες, είναι 90% κάτω φέτος. Οπότε, πόσο μάλλον αν είσαι ξενοδόχος ή δουλεύεις σε ξενοδοχείο, σαν υπάλληλος, ας πούμε, και οτιδήποτε άλλο.
Και αυτό βέβαια επηρεάζει όλη την οικονομία της Σκόπιας. Πιστεύω μου, τα είπες πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, πάρα είπαμε για θέματα που δεν είχαν να κάνουν με τα κρασιά, αλλά ναι. Έχει... Νομίζω είναι θέμα που απασχολεί δεν τους πάντες. Δεν νομίζω πως δεν έχει θέμα. Είναι ναι. Γιατί έχεις μια παραγωγή, θα μείνεις στο ράφι. Ναι. Δεν όχι και στο νησί που είμαστε όλοι, αυτό σκεφτόμαστε, η κουβέντα ολονών μας, δηλαδή όπως το 17 μιλούσαμε όλοι για το σεισμό, τώρα μιλάμε όλοι για αυτό το πρόβλημα της λεμμένης τουριστικής. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είχε ουσία η συζήτηση, είχε ουσία, γιατί μέσα από εκεί πάει και η δουλειά σου. Και δουλειά όλων με την κρίση που περνάμε όλοι. Θα μείνουμε εδώ, Στίβ μου. Χαίρομαι. Θα έρθω όμως και του χρόνου ή θα έρθω σε κανένα μήνα να πιω τα. Που θα είναι έτοιμα. Θα είναι έτοιμα να δοκιμάσω. Και άμα έρθει και σε 2-3 χρόνια που θα είναι παλαιωμένα, εγώ λέω ότι για χρόνια θα μου ζητάνε το κρασί του 20. Θα λένε σε πολλά χρόνια από σήμερα, θέλω εκείνο το κρασί του 20 να μου δώσει. Άρα θα ευχηθούμε να είσαι πάντα με το χαμόγελο, να έχεις την υγεία σου και σε 20 χρόνια να γευτούμε. Το κρασί του 20. Στην μου χάρη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Να είσαι καλά.